Καλησπέρα, καλησπέρα. Σ' άλλο ένα one to one. Ο Ανδρέας λείπει σήμερα και έχουμε τη τιμή για μια άλλη φορά να αποδεχτούμε τον Άλεξ Ευθυμίου από PS Addict. Πώς είσαι, Άλεξ? Πολύ καλά, καλησπέρα. Μας την έκανε σήμερα ο Ανδρέας, αλλά εντάξει, θα βγάλουμε κουβέντα. Ναι, είχε δουλειές. Είχε δουλειές, δεν πειράζει. Και θα πούμε ένα θέμα που μου το πρότεινε ο Άλεξ. Την προηγούμενη φορά του πρότεινα εγώ για Nicolas Cage. Βλέπεις τώρα τη διαφορά. Για τον Ένιο Μωρικόνε. Ναι, ναι, ο ένας Nicolas Cage και ο άλλος Μωρικόνε. Τι να πεις. Εντάξει, και όσοι δεν ξέρουν, ο Μωρικόνε πριν λίγες μέρες έφυγε. Πλήρη σήμερον, υπερπλήρης. Πλήρως σήμερον, ναι, ναι. 91, 92. 91, 91. Ναι, okay. Δεν είχε προλάβει νομίζω να κλείσει 92. Ναι, οκ. Okay. Τώρα τι να πούμε. Ιστορικός μουσικός, ιστορικός. Για μένα τον θεωρώ και ως Mozart του 20ου αιώνα. Θα μπορούσε, τουλάχιστον όσον αφορά το σινεμά, σίγουρα μπορεί να γίνει ο παραλληλισμός. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι... Εντάξει, για όσους δεν ξέρουν, που φαντάζομαι πολλοί θα ξέρουν όσο ανοίξουν αυτό το βίντεο. Ο Μωρικόνε είχε πορεία στο σινεμά 70 σχεδόν χρόνια. 500 scores πρέπει να έχει στο όνομά του, μαζί με ταινίες, σειρές, ξεχωριστές κτλ. 393 συγκεκριμένα είναι οι ταινίες που εμφανίζουν στο IMDb, έτσι. Έχει να. Πορεία ασύλληπτη. Για μένα είναι από τα ονόματα που ταυτίζονται με τη λέξη κινηματογράφος, όπως είναι π.χ. ο Νονός, ο Κόπολα, ο πολίτης Κέιν, έτσι είναι και ο Μωρικόνε. Από τα πρώτα που σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούω σινεμά. Εντάξει, πριν μπούμε σε ταινίες και τα λοιπά, πες και εσύ κάτι για το Μωρικόνε, τι ξέρω εγώ, τι σημαίνει για σένα ο Μωρικόνε. Για μένα, ρε φίλε, ο Μωρικόνε μου θυμίζει 100% την παιδική μου ηλικία, γιατί ο πατέρας μου ήταν από τις αγαπημένες ταινίες, φαντασίνο, καλός, κακός και άσχημος. Και όταν την είχε νοικιάσει μια φορά ο ένας ξαδερφός μου, καθόμασταν, εγώ να ήμουν πόσο, 8-9 χρονών τότε. Και τη βλέπαμε για ένα μήνα κάθε μέρα αυτή την ταινία, δεν σου κάνω πλάκα. Και ακραίο. Οι μουσικές του μου έχουν καταγραφεί, ακραίο. Έχουν συνδεθεί με την παιδική μου ηλικία, ναι. Δεν τη βαριόμασταν καθόλου αυτή την ταινία, τον καλό και άσχημο. Και το σκορ του Μωρικόνε, η μουσική του Μωρικόνε ήταν, συντέλεσαν στο πόσο καλή βγήκε αυτή η ταινία και παραμένει μία από τις 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, έτσι. Σίγουρα συντέλεσαν όλη η τριλογία του Λεόνε, νομίζω, ξεκινάει και τελειώνει σε μεγάλο βαθμό στο Μωρικόνε. Έχει κάνει ασύλληπτα πράγματα εκεί και ήταν και το, ουσιαστικά, εντάξει, ήταν το πρώτο του μπαμ και του ίδιου, όπως και του Λεόνε, με τον οποίο Λεόνε, εντάξει, είναι άρρηκτα συνδεμένοι ούτως ή άλλως, έκαναν και άλλα πράγματα μετά και συμμαθητές διάβασα ότι ήταν, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα, λέει, σε μια συνέντευξη που είδα ότι όταν είχαν βρεθεί ο Μωρικόνε με τον Λεόνε για να γράψουν το σκορ του Καλού, Κακού και Άσχημου, έλεγε, το φοβόμουν, λέει, τον Λεόνε. Ήταν τόσο επιβλητικός που το φοβόμουν να πούμε στο ίδιο δωμάτιο μαζί και ας ήμασταν φίλοι. Εντάξει, και ο Λεόνε μεγάλη προσωπικότητα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή καλύτερα. Τώρα για τον Μωρικόνε, πάλι να πω ότι απλά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το σινεμά και νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει, είτε είσαι συνεφίλ, είτε δεν είσαι, νομίζω ότι έχεις ακούσει Μωρικόνε, μπορεί απλά να μην το ξέρεις. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά παντού. Θέματα του παίζουν μέχρι και στις σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, ξέρω εγώ, τα απογεύματα. Τα ακούς διάσπαρτα. Είναι παντού. Ο Μωρικόνε είναι παντού. Ειδικά το σκορ που... θα αναφερθώ πάλι καλό κακό και άσχημο. Ειδικά το theme. Ειδικά... Ναι, δεν έχω. Είναι η αγαπημένη μου, παίζει αγαπημένη μου ταινία. Δεν έχω δει ούτε εγώ ξέρω πόσες φορές. Ειδικά αυτό το theme που έχει γράψει, η βάση της καουμπόικης μουσικής, της western μουσικής, βασίζεται σε αυτό. Όπως και στο Red Dead το 2, η μουσική που γράψανε θύμιζε πάρα πολύ το σκορ του Μωρικόνε για αυτή την ταινία. Δηλαδή ο τύπος καθόρισε ένα είδος σινεμά με τη μουσική που έγραψε. Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι οι western και οι Μωρικόνε πήγαιναν μαζί ανέκαθεν, παρότι δεν έκανε μόνο western. Αλλά νομίζω ότι έγραψε ένα σκορ στην αρχή για το Fistful of Dollars, μετά το έκανε ακόμα καλύτερο στο For a Few Dollars More και μετά το τελειοποίησε στο Καλό, Κακό και τον Άσχημο. Να μην ξεχνάμε και το Once Upon a Time
Πες μου, θα είναι in the Στην West. Hollywood και. Όχι In the West. Hollywood, Είναι πολλά. West Και και Αμερικά, Αμερικά ναι. έχει. Και για το Αμερικά. Νομίζω ότι ήταν οι δύο τριλογίες, έτσι. Το West, το Once Upon a Time West και το Once Upon a Time in America είναι σε μια κατηγορία μόνη τους, όσο και να συνδέονται αυτές τις ταινίες. Ναι, δεν έχουν άμεση σύνδεση, αλλά νομίζω ότι έχουν μέσω του Μωρικόνε κυρίως και των θεμάτων του. Ο οποίος Μωρικόνε έχει συνεργαστεί με όποιον μεγάλο σκηνοθέτη μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, τα Όσκαρ έκαναν εγκλήματα που τον άφηναν χωρίς Όσκαρ μέχρι που του έδωσαν ένα τιμητικό. Να είχαμε να λέγαμε. Ευτυχώς. Στο Django. Όχι, είχε πάρει ένα τιμητικό και μετά το, δώσα, και μετά το πήρε στο Hateful Eight. Το 15 του Ταραντίνο. Να σου πω για το. Ναι, για το Hateful Eight, φίλε, εγώ πίστευα πιο πολύ επειδή ο Ταραντίνο μεγάλωσε με αυτές τις ταινίες, τα western του Λεόνε. Έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο Ταραντίνο από αυτές τις ταινίες. Νομίζω πιο πολύ τον πήρε τιμητικά ο Ταραντίνο. Για να. Γιατί είπα το Ταραντίνο έβγαλα ένα western, μια western ταινία. Ας πάρω και το Μωρικόνε να δεις το γλυκό. Και ο Μωρικόνε πόσο ήταν τότε, 86 χρονών. Το 15 αν κάνεις πράξη, ναι. Ναι, τόσο ήταν. Και έγραψε ένα από τα καλύτερα theme, δηλαδή το CD του Τζάγκο το έχω εγώ σπίτι μου και το ακούω. Είναι απίστευτο σκορ σαν ταινία. Έτσι, ο Ταραντίνο τους άλλωσε ένα αρρωστάκι με τα western και με το σινεμά γενικότερα. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτιάξει western που έφτιαξε western και να αφήσει έξω το Μωρικόνε. Το πήρε πολύ δίκαιο για το Hateful Eight, αλλά είχε αργήσει κιόλας νομίζω. Δηλαδή έφαγε πολύ θάψιμο χωρίς λόγο. Είχε 5 ψηφιότητες νομίζω, δεν το πήρε ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Όχι ότι έχει σημασία εν τέλει. Έτσι όπως. Ναι, εντάξει, τα Όσκαρ όπως έχουν καταντήσει δεν είναι δηλαδή. Ναι, και αυτό που το πήρε, το πήρε αυτό που σου λες, παίζει να το πήρε και ο ίδιος. Δηλαδή τιμητικά να πούνε, ξέρεις τι, δώστε το ένα γιατί μας βλέπει ο κόσμος πλέον. Φτάνει. Ναι, εντάξει, το πιο κραυγαλαίο ρε φίλε, τα πιο κραυγαλαία ήταν που δεν πήρε ο Κιούμπρικ Όσκαρ, όπως και δεν πήρε ο Πίτερ Οτούλ ο Λόρενς Αραβίας. Όσκαρ πολλοί δεν πήραν. Ας το άμα αρχίσουμε από εκεί. Πολλοί δεν πήραν Όσκαρ και ήταν κραυγαλαίο και νομίζω πιο πολύ τιμητικό το δώσαν και στο Τζάνγκο. Άσχετα που είναι απίστευτο σκορ στο Τζάνγκο. Το Τζάνγκο είχε πάρει. Κάτσε, το Hateful Eight είχε πάρει. Είχε πάρει και το Τζάνγκο, δεν είμαι σίγουρο. Το Τζάνγκο. Νομίζω. Α, για το Hateful Eight, ρε φίλε, πήρε. Για το Hateful Eight πήρε. Ναι, 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 μπερδεύτηκα. Αλλά και το μπερδεύτηκα. Δεν ήταν και στο Τζάνγκο. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Οκ. Όχι, το 15 πήρε Όσκαρ, αλλά το 12 πήγε το Τζάνγκο. Όχι, το 15 είναι το Hateful Eight, ρε. Εκεί το πήρε. Που φοβερείται. Ναι, ναι, και το 12 το Τζάνγκο. Με την νέα Ταραντίνο. Το Hateful Eight. Είναι πολύ παραγνωρισμένη. Έχω τσακωθεί πάρα πολλούς με αυτή την ταινία για το λόγο ότι μου λέγαν πήγαμε και βαριόμασταν, όλη την ώρα μιλάγανε και σου λέω δεν έχετε δει Ταραντίνο για να ξέρετε τι εστί Ταραντίνο. Σε όλες την Ταραντίνο μιλάνε και αυτό μα, γουστάρουμε. Μα πραγματικά. Που οι διαλόγοι είναι ό,τι καλύτερο. Είμαι ένας αγαπημένος μου Ταραντίνο, το λέω. Δηλαδή το προτιμώ π.χ. και από Kill Bill και από διάφορα, αλλά δεν έχει να λέει. Mm-hmm. Όλες είναι ταινιάρες του και εννοείται. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Είχαμε κάνει μια λίστα. Να συνεχίσουμε μερικό. Είχαμε κάνει μια λίστα. Και είχαμε βάλει το άδοξη μπάσταρδη πρώτη. Δεν έχω κανένα θέμα μαζί σας. Αλλά νομίζω ότι μαζί σας θα ήμουν και μάλιστα 3-4 για Ταραντίνο. Ναι, ναι, ήταν πολύ δύσκολη λίστα. Δύσκολο, όντως. Και πιστεύω το χάρηκε φίλε πάρα πολύ ο Ταραντίνο που δέχτηκε ο Μωρικόνε να γράψει μουσική σε ταινία του. Γιατί είναι τεράστιο φαν του Ταραντίνο. Εννοείται ότι ο Ταραντίνο είναι φαν και του σπαγκέτι western γενικότερα. Και το έχει πει και εκείνη τη εποχή του σινεμά. Ναι. Αλλά και του Μωρικόνε το ίδιο. Εντάξει, ο Μωρικόνε ούτως ή άλλως. Για το Μωρικόνε νομίζω έχει μιλήσει κόσμος και Κουσμάκης και έχουν πει τα καλύτερα και πόσο μεγάλη εμπειρία ήταν για αυτούς. Μα ξέρεις τι. Θυμάμαι τώρα το Once Upon a Time in West με Τσαρλ Μπρόνσον. Με την. Που ο Λεόνε. Ναι, ο Λεόνε δηλαδή έχτιζε ταινίες ένα δεκάλεπτο π.χ. που να μην μιλάνε στην εισαγωγή της ταινίας. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μιλάνε καθόλου. Απλά κοιτάζονται και περιμένουν ένα τρένο. Yeah. Και παίζει μόνο μουσική. Δηλαδή η σκηνοθεσία του Λεόνε βασίστηκε πάρα πολύ φίλες με τη μουσική του Μωρικόνε. Σχεδιάστηκαν αυτά τα δύο και για τα πρώτα 10 λεπτά έχει τεράστια αγωνία το τι πρόκειται να γίνει. Και δεν είναι τυχαίο. Ήταν εμβληματική σκηνή. Αυτές που συνεργάστηκαν ο Λεόνε με τον Μωρικόνε. Είναι όλες, σχεδόν όλες, μεγάλες, πολύ μεγάλες στη διάρκεια.
είναι 3 ώρες και καταφέρνει πάρα πολύ με αυτή τη διάρκεια και την καλύπτει μόνο στο Μωρικόνε, χωρίς να λέει αυτό που λες. Γιατί και τα western, κακά τα ψέματα, δεν έχουν πολύ διάλογο, ρε παιδί μου. Τα καλύπτει πάντα ο Μωρικόνε. Και στο Once Upon a Time in America ακόμα, που για μένα είναι παιδού νονού η ταινία. Το λέω και δεν τον ντρέπομαι. Το America. Το λέω και δεν τον ντρέπομαι. Το οποίο εντάξει είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα. Είναι διαμάντια αυτή η ταινία και θυμάμαι ο Λεόν είχε τσακωθεί για αυτή την ταινία. Γιατί πόσες, ήταν 4 ώρες ταινία, έτσι. Και, του... και στην αρχή η εταιρεία παραγωγής που θα πρόβαλε αυτή την ταινία την είχε βάλει σε 2 ώρες. Για να μην βαρεθεί αν ο κόσμος. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι το αρχικό cut της ταινίας ήταν ακόμα πολύ μεγαλύτερο. Αλλά και το κόψε ο Λεόν εκεί. Και την κόψαν σε 2 ώρες. Και το κόψε ο Λεόν να το φτάσει 4 και του λένε από τις 4 θα το κάνεις 2. Και ήταν σε φάση, όπα. Ναι. Όπα. Και δεν ήταν τόσο καλή ταινία στο 2ωρο. Στο 4ωρο ήταν ό,τι έπρεπε. Όχι. Και γενικά στο Once Upon a Time in America, ο Μωρικόνε, ρε φίλε, έγραψε μουσικάρα. Έγραψε, είναι και αυτή θρυλική ταινία. Και όλες, ρε φίλε, ο Λεόνε πώς ταινίες έχει κάνει, 6. Με το Μωρικόνε έχει κάνει 7-8. Μόνος του έχει κάνει διάφορα western μικρότερα. Αλλά αυτά τα 6 έχω και εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, δεν μου λες πώς ταινίες έχει κάνει ο Λεόνε 6, α πω κι εγώ. Αλλά δεν έχει κάνει 6. Έχουν κάνει και ένα Ναύαχο Τζο, το οποίο επίσης είχε πάρα πολύ καλό θύμα από το Μωρικόνε. Το οποίο δεν το έχω δει, η αλήθεια είναι ότι το ομολογώ. Απλά έχω ακούσει το theme του στα best of του Μωρικόνε. Τέλος πάντων, εντάξει, ο ένας χωρίς τον άλλον δεν θα μπορούσε να υπάρχει, πιστεύω. Να έχει κάνει το όνομα που έχει κάνει ο καθένας. Άλλωστε, ο Λεόνε έκανε μια τριλογία η οποία ήταν ίδια. Τα πρώτα δύο ήταν ίδια με τις ταινίες του Κουροσάουα. Το Yojimbo και το Σαντζούρο, τώρα ιαπωνικά δεν ξέρω για να σου πω. Έτυχε κιόλας και έγραφα αυτές τις μέρες γι' αυτό και τα έψαξα. Και να. Είχε φάει και κράξιμο ο ίδιος ο Λεόνε από τον Κουροσάουα, ότι μου κλείψε την ταινία. Και νομίζω ότι εν τέλει αυτό που τις διαχωρίζει αυτές τις δύο τις ταινίες σε μεγάλο βαθμό είναι πραγματικά είναι το soundtrack. Το setting. Και το setting. Και απλά, το setting, και το setting θα έλεγα. Απλά, το setting μοιάζει ουσιαστικά και οι ταινίες του Κουροσάουα είναι western στην δομή τους. Εντάξει. Είναι western με σαμουράι. Δηλαδή είχα δει εγώ πρώτα τις ταινίες του Λεόνε και τα πάνω του Κουροσάουα. Μου θύμιζε πολύ έντονα Λεόνε, αλλά μετά κατάλαβα ότι ο Λεόνε πήρε από και Κουροσάουα. Και Eastwood θύμιζε συνήθως ο πρωταγωνιστής του Κουροσάουα. Δηλαδή είχε ίδια νοοτροπία τελείως στη δημιουργία του. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μην ξέρω να το Μωρικόνε. Ναι, δηλαδή εντάξει, έχει συνδεθεί με τόσες καλές ταινίες ο Μωρικόνε που δεν γίνεται να μην αναλύσει τις ταινίες. Δεν γίνεται να μην αναλύσει την τριλογία των Δολαρίων. Υπήρχε μια ταινία, ρε φίλε, που όταν την είδα και στο τέλος η μουσική του με έριξε τα πατώματα. Ήταν το Σινεμά Παραδείσου. Ναι. Εντάξει. Στο τέλος, με το που μπαίνει η μουσική. Εκεί πέρα έσπασα. Δεν το έχω ξαναπάσει ταινία αυτό. Μόνο είναι, με μουσική. Είναι αφόρητη σκηνή αυτή στο τέλος του Σινεμά Παραντήσου. Είναι τρομερό. Είναι από τα πιο γλυκά soundtracks που έχει γράψει. Τα περισσότερα. Γιατί συνήθως τον έχουμε συνεφασμένο, ξέρεις, με τα επικά και με το μπαμπούμ από εδώ από εκεί. Αυτό ήταν πολύ γλυκό, πολύ ήπιο. Φανταστική ταινία εννοείται. Μουσική. Άστο. Άστο. Το Σινέμα Παραντήσου νομίζω είναι ταινία για όποιον θεωρεί ότι αγαπάει το σινεμά. Πας και βλέπεις Σινέμα Παραντήσου. Πρέπει τώρα, να έχει δει τώρα. 10 φορές. Ναι, πρέπει να έχει δει 10 φορές, ναι. Αυτό, ναι. Δείτε την παιδί. Όσοι δεν έχετε δει Σινέμα Παραντήσου, πρέπει να τη δείτε. Και όταν έλεγα με τον Μίτσο θα κάνουμε φέρμα για Μωρικόνε και του λέω θα ξαναδώ το Σινέμα Παραντήσου. Και μου κάνει. Μην σε χαλάει, θα περάσει τέλεια. Του λέω το ίδιο αισθάνομαι και εγώ. Δεν με χαλάει να ξαναβλέπω αυτή την ταινία. Εμένα με χαλάει. Ειδικά αυτό το φινάλε, ρε φίλε. Εμένα με χαλάει όμω. Δεν γίνεται. Είναι αυτή τόσο υπέροχη ταινία που όσο και στενάχωρη και να είναι, δεν με πειράζει. Ο Μωρικόν έχει κάνει. Καταρχάς έχει κάνει για όλα τα είδη soundtracks. Π.χ. από horror μπορούμε να αναφέρουμε το The Thing. Το οποίο, ναι, του Carpenter. Το οποίο εντάξει, σκέψου τώρα, ο Carpenter πάντα έκανε μόνο στα soundtracks του, έτσι. Γιατί είναι και αυτός φανταστικός. Και ήταν η μόνη φορά που ξέρεις τι λέει. Όχι, θέλω Μωρικόνε και φέρνει το Μωρικόνε να γράψει horror. Και κάνει αυτό που κάνει. Και εκεί. Δηλαδή, σκέψου σε τι υπόλοιψη τον είχε ο Carpenter για να πει, ξέρεις τι κάνω άκρη, έλα εσύ και κάνω ό,τι θες. Και η μουσική του Think, φίλε, ειδικά στα σημεία που έμπαινε,
σε αρρώστηνε, γιατί ήταν μια ταινία που είχε πολύ CG, όταν ήταν έξω στην Ανταρκτική, έξω στο περιβάλλον. Είχε πάρα πολύ CG. Και όταν φίλε έμπαινε η μουσική του Μωρικόνε, σε ανατρίχιαζε και σε συνδυασμό με αυτό που βλέπεις στην οθόνη, σε ανατρίχιαζε και για μένα το καλύτερο θρίλερ που έχω δει στη ζωή μου. Το Thing του Carpenter. Νομίζω ότι είναι και εγώ από τις καλύτερες τρόμου. Δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη μου, αλλά είναι φανταστική. Και νομίζω ότι δεν είχε εκτιμηθεί ιδιαίτερα στην εποχή της ούτε το ίδιο το The Thing, ούτε τόσο η μουσική του Μωρικόνε. Και αργότερα, με ιστεροφημία, ανέβηκε στα μάτια του κόσμου. Ναι, ήταν και έπαιζε ο τέτοιος, ο Kurt Russell εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Με σωστά, φανταστικό τέλος. Σωστά. Και έχει καιρό παιχνίδι. Ναι, τέσσερα τέλη. Ναι, είναι στο PlayStation 2 και έχει τέσσερα τέλη, φίλε, το Thing. Εννοώ τέσσερα τέλη ότι ο καθένας μπορεί να διαλέξει ένα τέλος που του αρμόζει για το ναι, τι πιστεύει ναι, ότι έγινε στην ταινία. Ναι. Το άφησε όλα πολύ μετεωρό και αυτό το γούσταρα σε αυτήν την ταινία. Και όχι ένα με δύο τέλη, ξέρω εγώ, όπως το Ascension που σου άφησε. Στο The Thing σου άφησε τέσσερα τέλη να διαλέξεις. Φανταστικός, φανταστική ταινία, φανταστικός και ο Carpenter. Και Carpenter είναι ένας από τους λίγους μόνο σκηνοθέτης που έχει κάνει. Έχει συνεργαστεί με τον Πολάνσκι στο Frantic, με τον Harrison Ford, με τον Terrence Malick, με τον De Palma στους Αδιάφθορους, άλλη ταινία άρα. Με τον Τορνατόρε, με όποιον Ιταλό σκηνοθέτη μπορείς να φανταστείς. Γενικότερα δεν έχει αρχή και τέλος, με τον Ταραντίνο που το είπαμε, δεν έχει αρχή και τέλος, τον έχουν προτιμήσει όλοι. Όλοι μεγάλοι. Και σε κοινωνικά έργα κάνει, και σε κοινωνικά έργα. Ναι, στο Μαλένα. Το Μαλένα. Ναι, μπράβο, και με αυτό το μόνο. Φίλε, αυτή ταινία την έχω δει κάπου 2-3 φορές. Αν δεν υπήρχε η μουσική του Μωρικόνε, θα τη. Είναι μέτρια. Δεν με κέρδισε αυτή η ταινία. Μόνο η μουσική του Μωρικόνε με κερδίσει. Και εγώ δεν θεωρώ ότι έχει πολλά να πει. Απλά την ανεβάζει 10 επίπεδα ο Μωρικόνε, και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, έχει πολύ απλό θέμα, πολύ απλή δομή. Δεν έχει πολλά να δώσει σε κάποιον που βλέπει ταινίες όλη τη ζωή. Έχει ένα-δύο σκηνές, λίγο πιο τέτοιο, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος ήταν αρκετά ενδιαφέρον, αλλά εντάξει, δεν με έχει κερδίσει εμένα ποτέ αυτή η ταινία. Okay. Μόνο το σκορ του Μωρικόνε που κάθομαι, δηλαδή, άμα θέλω να χαλαρώσω, θα βάλω το σκορ της Μαλένα να το ακούσω. Είναι πραγματικά, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Μαλένα Μωρικόνε. Ναι, είναι φανταστικό του, είναι φανταστικός. Προσπαθώ να θυμηθώ άλλες ταινίες που έχει παίξει τώρα. Έχει κάνει, φίλε, έψαχνα στο IMDb για να δω ταινίες και βρήκα μία Phantom of the Opera. Ναι, με το Argento. Του 99. Να είναι το Argento αυτή τώρα, γιατί έχει κάνει το Argento. Έχει συνεργαστεί και με τον Argento. Για... Argento, φίλε. Δεν έχει συνεργαστεί στο Suspiria. Όχι, στο Suspiria ήταν με τους Goblin. Suspiria ήταν με τους Goblin. Suspiria ήταν, ναι, πάντα. Όχι, έχει συνεργαστεί με Argento, αλλά σε άλλα. Εντάξει, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι από Argento σε La Palma και από Ταραντίνο σε Leone. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάνει. Μ' αρέσει όπως είναι και τώρα και ο Ζίμερ. Ο Ζίμερ, εντάξει, είναι. Πόσο είναι, 50 κάτι χρονών, έτσι. Ο οποίος είδαμε, είδες, φαντάζομαι, τι post έκανε όταν πέθανε ο. Ναι, ήταν. Ολόκληρο κείμενο και ήταν υπέροχο. Ο Ζίμερ, π.χ., που τώρα είναι το πιο καυτό όνομα στη μουσική βιομηχανία, όπως π.χ. είναι και ο Ρότζερ Ντίκινς για τη φωτογραφία, έτσι είναι και ο Ζίμερ. Mm. Ο Ζίμερ, δηλαδή, δεν υπάρχει σκηνοθέτης που να μην θέλει να του γράψει score για την ταινία του. Αλλά αυτός γράφει μόνο στον Όλαν. Σε φάση, παιδιά, άκυρα. Δεν θέλω. Και για το Βιλενεύ. Και για το Βιλενεύ. Ναι, εντάξει. Ναι. Στο Blade Runner ήταν υπέροχο το σκορ που γράψε. Φανταστικό. Και στο Dune τώρα θα γράψει. Mm-hmm. Και εκεί θα είναι υπερβολικά άρρωστο το σκορ του Dune. Οπότε, ο Ζίμερ τώρα, φίλε, το βλέψανε ο Μωρικόνε, αλλά δεν μου φαίνονται τόσο βαθιά τα σκορ που γράφει ο Ζίμερ σχέση με τον Μωρικόνε. Δηλαδή, θα ακούσεις τα σκορ του Ζίμερ, θα πεις «ΟΚ, είναι ωραία». Αλλά, ρε φίλε, ο Μωρικόνε έκανε την κλασική μουσική, πιο σύγχρονη. Ναι. Στιγματοδότησε μια ολόκληρη γενιά του σινεμά. Δηλαδή, τώρα, όσοι προσπαθούν να γράψουν κλασική μουσική στο σινεμά, εμπνέονται από τον Μωρικόνε. Ο Ζίμερ, εντάξει, εννοεί τον έχω σε τεράστια υπόλοιψη, είναι φοβερός κτλ. Απλά δεν έχει ακόμα. Κοιτάξτε, έχει ακόμα καιρό μπροστά του να το κάνει προφανώς. Άλλος έχει 70 χρόνια, έγραφε.
Δεν έχει ακόμα την ίδια ποικιλία, θεωρώ εγώ, που είχε ο Μωρικόν. Εντάξει, γράφουν τελείως διαφορετικά scores, δεν συγκρίνονται μεταξύ τους. Τελείως διαφορετική προσέγγιση. Απλά θεωρώ ότι έχει ακόμα ο Ζήμερ να δοκιμαστεί σε αρκετά είδη, σε αρκετές περιπτώσεις. Ό,τι έχει κάνει, θεωρώ ότι έχει πετύχει άψογα. Αλλά εντάξει, ο Να, δεν άλλος είναι είναι μικρός. άλλο. Για μένα, δηλαδή, αν μου πεις είναι δύο, είναι ο Μωρικόνε και ο Τζον Βίλιαμς. Εγώ αυτούς τους δύο έχω στο μυαλό μου πάντα, όσους top. Τζον Βίλιαμς, φίλε, έχει άλλος μεγάλος. Ο Τζον Βίλιαμς ζει ακόμα. Ζει, ζει, ευτυχώς. Αφού έχει κάθε Ζει. χρόνο προτείνεται για Όσκαρ για το Star Wars και δεν παίρνει τίποτα. Εντάξει, το Star Wars έχει γράψει και μόνο, είναι, φίλε, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Είναι επικό το σκορ του εντάξει, Star ο Wars. Βίλιαμς Αλλά, είναι φίλε, ο συνδυάζει μόνο Μωρικόνε. στο εκπομπή. Ναι, ο Μωρικόνε έχει καταφέρει, δηλαδή αυτό που είπα πριν, έχει κάνει την κλασική μουσική πιο σύγχρονη κατά μάτια του κόσμου. Όταν εγώ, φίλε, ρώταγα που κάναμε αγγλικά και ο τύπος είχε κάπου στα 200 βινίλια σπίτι του, έτσι. Πολύ κάμες με τη μουσική. Και του λέω: θέλω να ακούσω κλασική μουσική, του λέω. Τι να ακούσω, μου λέει: μην ακούσει Μότσαρτ καθά, ακού Μωρικόνε, ακού Williams. Να ακούς, μου λέει, soundtrack από ταινίες, μου λέει, γιατί είναι η σύγχρονη κλασική μουσική. Είναι και πιο προσιτά. Είναι και πιο προσιτά, δηλαδή μπορεί να ακούσει τώρα τις τέσσερις εποχές του Vivaldi ένας το 2020, δεν γίνεται. Και τα συνδυάζεις. Αλλά Μωρικόνε ακούς πιο εύκολα. Κοίταξε, εγώ και Vivaldi θα ακούσω δύο φορές το χρόνο, αλλά... Τρεις εγώ, κάπου τόσο, όποτε με ξέρεις, στην πολλή κουλτούρα μου, ξέρεις, με την πίπα μου ναι, και εγώ πρέπει να με πιάσει, το τσάι μου, να πούμε. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά βασικά η μουσική του Μωρικόνε είναι ότι συνδυάζεται όπως κάθε κινηματογραφικός άνθρωπος με τα με εικόνα. Και σίγουρα βοηθάει. Είναι άλλο το να. Ναι, δηλαδή εκεί πέρα με την εικόνα που λες το ότι. Φίλε, με τη μουσική του. Το Il Trio λέγονταν το κομμάτι αυτό, έτσι. Στο Καλό Κακό και Άσχημο. Που ήταν ο Lee Van Cleef τώρα. Στο Καλό Κακό και Άσχημο, ξέρεις. Που ήταν στο νεκροταφείο και ήταν έτοιμοι να. Ξέρεις, στη μονομαχία εκεί πέρα. Η μουσική και η σκηνοθεσία του Λεόνε το έχτιζαν επί 7 λεπτά για το πιστολίδι. Που ήταν το πιστολίδι 2 δευτερόλεπτα. Ναι, τίποτα δεν ήταν. Σπατάλησαν. Και νομίζω ότι ο Λεόν, επειδή άκουσε αυτό το σκορ, είπε θα κάνουμε μια σκηνή 7 λεπτών να παιχτεί όλο αυτό το σκορ με το για να βγει από το αποτέλεσμα. Που δεν το έκανε αυτό ο Λεόν. Δεν άφηνε άλλους, ξέρω εγώ, να του πούν τι θα παίξει. Και ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Και για μένα είναι η πιο επική σκηνή στο Καλό Κακό και Άσχημο αυτή. Εντάξει, πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Και σαν ταινία και σαν soundtrack. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τα western που έχει δει όλος ο κόσμος και σταμάτησε εκεί. Δεν είδε ποτέ ξανά western. Μα και τώρα τα σύγχρονα westerners θέλουν να φτιάχνουν μουσική που θυμίζει πάρα πολύ Μωρικόνε. Εδώ και στο Red Dead. Δεν γίνεται. Είναι το σημείο αναφοράς, αλλά είναι το top. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να φτάσει εκεί. Εντάξει, μακάρι, αλλά... Πώς να γράψαν σαν το Μωρικόνε. Και κοίταξε, κάποιοι μπορεί να γράφουν πολύ πιο περίπλοκα. Έτσι. Δεν είναι μουσικός. Δεν είναι... Κάποιοι μπορεί όντως να γράφουν σε άλλες κλίμακες δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω τι να είναι πιο περίπλοκα αυτά που γράφουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Να, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι θρυλικοί μουσικοί. Miles Davis, π.χ. Τόσοι μουσικοί υπάρχουν. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Μωρικόνε για μένα αυτό που έκανε ότι εξυγχρόνησε ένα τόσο δύσκολο είδος μουσικής και το έφερε. Στο 2020, στο 2000, και τώρα ακούγονται τα κομμάτια, ναι, και στο 1960 και 70 και 80, δηλαδή η μουσική που έκανε είναι διαχρονική, φίλε, και σε 200 χρόνια τα τραγούδια του θα ακούγονται. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό, να γράψεις ένα τραγούδι που θα ακούγεται σε 200 χρόνια. Και όχι ένα τραγούδι, γράψει εκατομμύρια τραγούδια μωρικών. Τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη ταινία που έχει γράψει. Εντάξει, έχει γράψει το The Mission, π.χ. Δεν ξέρω, απλά συγκεκριμένα τώρα δημόσια στο μυαλό δεν τις έχω σημειώσει κιόλας επίτηδες. Ναι, εντάξει, παιδιά, έχει γράψει και 350 ταινίες, έχει γράψει μουσική. Ναι, δεν, okay, δεν έχει νόημα. Το 76, μάλιστα, που κοίταγα στο IMDb, είχε γράψει κάπου στις 8 ταινίες, 7. Ναι, δεν ναι, ξέρω πώς προλάβαινε, ναι, δηλαδή... Κάθε χρόνο έγραφε 4-5 ταινίες έτσι, μέσω όρο, απλά γιατί ήθελε. Απίστευτο. Το γούσταρε, το γούσταρε. Και ο κόσμος του σινεμά, φίλε, είναι πολύ πιο φτωχός τώρα. Τελείως διαφορετικές μεταξύ του. Ναι, εννοείται ότι είναι πιο φτωχός. Δηλαδή. Εντάξει, αν και θα ήταν ανενεργός πλέον, οκ. Okay, αλλά δεν έχει να λέει, είναι μεγάλο κεφάλαιο.
και ο και πλήρε ημερών και αυτά τα λοιπά. Γιατί να λυπηθεί για ένα τέτοιο μου φεύγει. Τα ακούω αυτά συχνά, αλλά δεν έχει να κάνει, ρε παιδιά. Και να σου πω κάτι, η απώλειά του, ρε φίλε, είναι ίδια με του Κιούμπρικ, είναι ίδια με του Χίτσκοκ. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που χτίσαν το σίνεμα με αυτά που κάνανε. Είναι τόσο μεγάλη απώλεια. Την λες και χάσαμε ένα Κιούμπρικ. Και παραμένουν και απάτες κορυφές όλοι τους. Όπως για μένα παραμένουν στα είδη τους απάτες κορυφές ο Κιούμπρικ και ο Χίτσκοκ, ό,τι και αν έχω δει από εκεί και πέρα. Έτσι και ο Μωρικόνε παραμένει αυτή η απάτη κορυφή, δηλαδή σημείο αναφοράς που μακάρι κάποια στιγμή κάποιος να βρει το ταλέντο, τις συνθήκες να τον πλησιάσει. Μα όταν ακούω ρε εσύ, όταν μου λένε ότι ο Interstellar είναι καλύτερη sci-fi ταινία, την ίδια ώρα που έχουμε μια οδύση του διαστήματος, εκεί πέρα και λάζρε, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι αυτό που λέμε, τι έχει δει ο καθένας, τι έχει κάτσει. Ξέρεις τι, δεν, και το Interstellar π.χ. είναι καλή ταινία, okay, αλλά πολύ καλή είναι ταινία. Πώς θα κάτσεις και τι μπορείς να καταπιείς. Το Space Odyssey π.χ. δεν είναι κάτι που καταπίνεται τόσο εύκολο στο ταλό, όπως και το Once Upon a Time in America π.χ. δεν καταπίνει τόσο εύκολο στον ονός. Το Once Upon a Time in America νομίζω είναι πιο κατανοητό, ρε φίλε, από τον ονό. Σαν ταινία δηλαδή, θα κάτσεις να τη δεις. Κατανοητό. Ναι, δηλαδή πιο κατανοητό. Μπορεί να τη δει ένα πιο casual κοινό. Ναι, απλά ποιο από το casual κοινό θα κάτσει να δει 4 ώρες, δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, και ο νονός δεν είναι λίγο. 3 ώρες και κάτι είναι. Όχι, όχι, 3 ώρες είναι για αυτό, αλλά ο νονός έχει 20 λεπτά στην αρχή ένα γάμο. Εντάξει, φεύγει. Μια λίγο. Ώρα είναι ο γάμος, έτσι. Πώς ήταν ο γάμος. Ναι. Απλά ναι, αυτό και δύο κουβέντες, ξέρω εγώ αυτό. Ναι, γενικά εντάξει. Ο Μωρικόνε, ρε φίλε, εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια και τα λείψει φίλο σινεμά και χαίρομαι που έχει επηρεάσει τόσους μουσικοσυνθέτες και βαδίζουν ρε φίλε στα βήματά του και θα δούμε και όταν πέθανε, άλλα είδα, πράγματα. Είδα πολύ κόσμο να λέει ότι για το Μωρικόνε και να ποστάρει και π.χ. εντάξει από τα social media το βλέπεις αυτό να ποστάρει και κομμάτια του που και εγώ ίδιος κάποια δεν τα ξέρα, κάποια δεν τα θυμόμουν, δεν ήξερα ότι είναι δικά του, δηλαδή είδα πολύ κόσμο να γράφει και να λέει για Μωρικόνε και να μένει μόνο στο καλό, κακό και άσχημο π.χ. Ναι, εντάξει, έχει γράψει 500 σκορπού, έχει γράψει. Δεν μπορεί να τα έχει ακούσει ναι, όλα. Σίγουρα, εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι σημαίνει ότι ο κόσμο, ρε παιδί μου, το Μωρικόνε τον έχει υπόλοιψη και τον ξέρει. Δεν είναι ότι απλά έτυχε να τον ακούσει κάπου. Είναι στοχευμένο. Δηλαδή, και εγώ στοχευμένα έχω δει ταινίε που και θα δω τώρα κιόλα επειδή βόλεψε. Θα ξεβόλεψε που πέθανε, αλλά είναι καλή αφορμή. Θα δω ταινίες μόνο και μόνο επειδή έχει γράψει αυτό το σκορ. Ναι, και σίγουρα θα θες να αγοράσει ένα CD του. Εγώ έχω αγοράσει ήδη με τον Best of Morricone. Όπως και για το καλό, κακό και άσχημο έχω αγοράσει. Ειδικά το. Για να κλείσουμε κιόλα, θέλω να πω το αγαπημένο μου τραγούδι, φίλε, από Morricone. Είναι δύο. Από το καλό, κακό και άσχημο θα σου πω πάλι. Το Il Trio και το Ecstasy of Gold. Α, Ecstasy. Πω. Ecstasy of Gold είναι ασύλληπτο. Ναι, και. Και τρίτο θα πω, ρε φίλε, το ending του Cinema Paradiso. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά από ό,τι το ακούω είναι. Νομίζω Love Theme το αναφέρει. Love Theme, όπως έχει γράψει και το Blade Runner ο Βαγγέλης, το Love Theme, το οποίο είναι υπέροχο και αυτό. Καλά, να. Ναι. Εσύ. Για top 3 τώρα θα σου πω κι εγώ το Excess of Gold, το οποίο το ξέχασα. Το Excess of Gold, εντάξει, πάντα ανοίγουν τις συναυλίες τους μετάλλικα. Και εγώ από ανέρεση, το παίζουν συνέχεια. Και μετάλλεκα αυτό. Το παίζουν και μετάλλεκα αυτό. Συνέχεια το και το έχουν κάνει και διασκευή κανονική. Σε ποιο δίσκο το είχαν βάλει αυτό, είναι σε δίσκο, νομίζω είναι. Δεν το είχαν βάλει σε δίσκο. Στα ATs του, μετάλλεκα. Σε δίσκο δεν ήταν, δεν ξέρω αν είναι σε κανένα bonus ή σε κανένα cover. Μήπως είναι στο garage. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να είναι σε cover δίσκο. Έχουν κάνει και πάρα πολλά cover σε μετάλλεκα. Δεν είναι στους 8 δίσκους τους, ας πούμε, ρε παιδί μου, τους πρώτους, δεν είναι σε αυτούς τους δίσκους. Μα ρε φίλε, βλέπεις και τους Metallica τώρα που είναι η thrash metal μπάντα, βασικά ήταν thrash metal, και παίζουνε Morricone, δηλαδή έχει επηρεάσει μερικοί μεταλλάδες οι Morricone. Θέλω να σου πω ότι και εγώ άκουγα το έξι από μικρός, ρε παιδί μου, που άνοιγε τις συναυλίες των Metallica, οι οποίοι νομίζω το έχουν πάρει το τραγούδι εδώ και δεκαετίες, δεν το πήραν τώρα. Για να ανοίγει τις συναυλίες και τα άκουγα και με τρέλαινε η μελωδία, αλλά δεν ήξερα ποιος είναι ο Morricone και τι και πώς. Απλά έκανα μια πολύ ωραία μελωδία και μετά ξύλο, ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι φανταστική σκηνή και φανταστική στιγμή και πραγματικά περιμένω να αξιωθώ να δω Μετάλλικα και να ακούσω αυτό στην αρχή. Άμα ξανάρθουν Ελλάδα.
και έξω και κάπου είναι μόνοι που μου λείπουν. Τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Top 3, Excess of Gold θα πω κι εγώ. Θα πω το Chi Mai, αν το προφέρω καλά. Πού είναι αυτό? Είναι από... το έχει... είναι κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε σε Μανταλένα και στο Le Professionnel. Ναι, κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, είναι τόσο ναι. γνωστές ταινίες. Είναι αυτό το 8 λεπτό, δεν είναι? Κάπου είναι 8 λεπτό αυτό το κομμάτι. Ναι, νομίζω το κατάλαβα. Πως, και δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από τα αγαπημένα μου, παρότι δεν μου θυμίζει τόσα σαν ταινία. Τρίτο, άντε να διαλέξει τώρα. Θα πω Cinema Paradiso κι εγώ. Αν και μου με γλυκοκοιτά λίγο το The Hateful Eight, αλλά οκ. Okay, και το Hateful Eight, ναι. Και το Hateful Eight, δηλαδή. Είναι πάρα πολλά, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Ναι, και για το Thing να πει κιόλα, και για το Thing είναι. Δεν ξέρει τι να πρωτοποιήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ γι' αυτό ρε παιδί μου ήθελα να κάνουμε το σημερινό, γιατί ήθελα να πω 2-3 πράγματα για τον Μωρικόνε. Να τα βγάλω από μέσα μου, πώς να το πω, γιατί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι με έχει επηρεάσει φάνταστα σε βαθμό που ξέρεις τον έχω συνδυάσει με τόσες εικόνες, τόσες ταινίες, τόσες στιγμές. Μα όσοι έχουν εντάξει. αγαπήσει το σινεμά, έχουν αγαπήσει και το Μωρικόνε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις δει ταινία και να πεις τι μουσικάρα παίζει αυτός ο τύπος και μετά να δεις ότι είναι ο Μωρικόνε. Δηλαδή και για όλα τα γούστα. Σίγουρα. Και για όλα τα γούστα. Υπέροχος. Σίγουρα. Απλά εντάξει για τους λίγους. Για αυτούς τέλος πάντων που το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, γιατί μας αρέσει να το ψάχνουμε, όχι ότι είναι κακό Sonic and Dead να μην το ψάχνεις. Ναι, για εμάς που το ψάχνουμε λίγο περισσότερο και ξέρουμε ακριβώς τι έχει κάνει και τι έχει πει, νομίζω ότι τον έχουμε συνδυάσει αφάνταστα με πολλά πράγματα και ξέρω εγώ, RIP, δεν ξέρω τι να σου πω, ελπίζω να αργήσουμε να ακούσουμε για τον επόμενο τέτοιου βεληνικούς. Ναι, μόνο Zimmer, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Και να τονίσω πριν κλείσουμε, φαντάζομαι είδες το γράμμα που είχε γράψει τον εαυτό του. Είχε γράψει γνωρίζοντας ότι θα φύγει, έβαλε και έγραψε γράμμα. Ναι, θα το βάλω στο βίντεο αν είναι. Θέλω να φύγω σιωπηλά, λέει, δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Ουσιαστικά αυτή ήταν η αυτότητα του ζουμί της υπόθεσης. Ήξερε ότι θα φύγει, ετοιμάστηκε. Θέλω να χαιρετήσω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Και απλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δηλαδή απίστευτος. Ναι, εντάξει, πιστεύω το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Είναι τα κάτι χρονών έφτασε. Το ξέρε. Έφυγε με πλήρη διάβγεια τους άλλους από ό,τι ξέρω. Να, λοιπόν, Άλεξ, εδώ πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε, ναι. Χάρηκα που σε κάμε άλλη μια κουμπάρα μαζί. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες τη βοήθεια. Φίλε, να μου πες Μωρικόνε εκπομπή κατευθείαν μέσα, 100% ρε, αφού σου το είπα κιόλας μέσα. Δεν πρόλαβες να το στείλεις. Δεν πρόλαβες να το στείλεις, σου πάτησα μέσα, ναι. Ναι, το σκεφτούμε και εγώ, ρε γάμοτο, ναι. Αυτό μου πες. Ναι, και χάρηκα, οπότε ο Αντρέας, να πούμε ότι έλειπε σήμερα και υπάρχει μια πιθανότητα να κάνουμε μια άλλη μια εκπομπή άμα μας ευνοήσει η Warner Bros. Και κυκλοφορήσει το τρέιλερ του Dune. Θα κάνετε εκπομπή μόνο για το τρέιλερ του Dune? Ναι, είμαι τόσο άρρωστος. Είσαι τόσο ψυχάκιας, εντάξει. Ναι. Τέλειο. Οκ, σεβαστό. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια και επίσης να διαβάσετε το άρθρο που έχει γράψει ο Άλεξ για τις 10 ταινίες πριν παίξετε το Τσουσίμα. Παιδιά, όποιοι περιμένουν Τσουσίμα, έχω γράψει όντως ένα άρθρο pisadic.gr, τα ξέρετε φαντάζομαι, για να γλυκάνει λίγο η αναμονή. Γιατί νομίζω ότι όλο αυτό περιμένουμε τώρα. Σε 4 μέρες. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Άντε, Άλεξ, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε, παιδιά. Άντε, γεια σας, μακές.